Συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια με τον Δημήτρη είχαμε απλώς μια καλημέρα ως συμπατριώτες. Σήμερα αισθάνομαι πολύ υπερήφανος και με ιδιαίτερη τιμή που αυτοαποκαλούμαστε φίλοι. Επειδή πιστεύω ότι η βραδιά ανήκει σε όλους μας, αλλά ιδιαίτερα σε εσάς και στον Δημήτρη μας, καλώ στο βήμα τον άνθρωπό μας, τον Δημήτρη μας, τον φίλο μας, τον αυριανό δήμαρχο Σκοπέλου. Τον Δημήτρη τον Ευσταθίου. Συμπολίτησες, συμπολίτες, σκοπελίτησες και σκοπελίτες. Φέρνω μήνυμα και από τη γλώσσα και από το έλιος. Τα χωριά είναι μαζί μας. Σήμερα σας φέρνουμε το μήνυμα νίκης. Την Κυριακή αλλάζουμε. Όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα στο Δήμο. Από εδώ, από την πρωτεύουσα του νησιού που αξίζει αξιόλογης μεταχείρισης, σας λέμε ότι η ώρα έφτασε. Παίρνουμε το Δήμο στα χέρια μας για να το κάνουμε ένα Δήμο για όλους τους Δημότες. Ένα Δήμο ανάπτυξης για όλους. Ένα Δήμο προόδου και προκοπής των δημοτών του, ένα δήμο διαφάνειας και λογοδοσίας. Και δεν θα σταματήσω να λέω για τη διαφάνεια, γιατί εμείς αυτοί είμαστε, το έχουμε δείξει με την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε πλήρη συνείδηση του ασφικτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η αυτοδιοίκηση με ευθύνη του κράτους. Μαζί με τους άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα όργανά τους θα παλέψουμε για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας της. Τη διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών, την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα μείνουμε όμως στη λογική του Λευκού μέχρι να αλλάξει το σύστημα. Παλεύουμε για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα δουλεύουμε σκληρά για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα προς όφελος του τόπου μας, προς όφελος των δημοτών μας. Όλη αυτή την περίοδο συζητήσαμε, προτείναμε ένα πρόγραμμα δράσης. Ιεραρχημένο, στοχευμένο. Πριν το παρουσιάσω σε αδρές γραμμές, θέλω να κρατήσετε στο νου σας ότι θα υπάρχει παντού διαφάνεια και λογοδοσία, ακόμη και για την τελευταία δεκάρα.
Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το σύστημα πλειοψηφίας που θα ισχύει. Δεν θα σας ευνηδιάσουμε με τσαρλατανιές και πισόπλατες κινήσεις. Θα έχετε πάντα την ευκαιρία να διατυπώσετε τη γνώμη σας στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Και να είστε βέβαιοι ότι η άποψή σας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα που είναι σε φάση κατασκευής από τους προηγούμενους. Ο τουρισμός αποτελεί την καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος των συμπολιτών μας και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να αναπτυχθεί η τουριστική μας βιομηχανία. Ενισχύουμε την προβολή του νησιού μας με όλα τα σύγχρονα μέσα σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους και αξιοποιούμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας. Ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω προγραμμάτων όπως συνεδριακός, θρησκευτικός, αθλητικός, περιπατητικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι αντίπαλοι μας ισχυρίζονται ότι το νησί μας είναι πόλος έλξης παγκόσμιας εμβέλειας και ότι έχουν καταφέρει να γίνει το νησί σημαντικός τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Δεν αναφέρουν όμως για ποιο ακριβώς τουριστικό γραφείο είναι πόλος έλξης. Για μας είναι σημαντικό να κατακτήσουμε την κορυφή του τουρισμού κάνοντας ένα βήμα τη φορά παρά να γκρεμοτσακιζόμαστε στους πόλους έλξης που δεν υπάρχουν πουθενά παρά μονάχα στις νοσηρές φαντασιώσεις του πουθενά. Εμείς πατάμε στα πόδια μας γερά. Εμπλουτίζουμε ουσιαστικά όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Δήμου και εξυγχρονίζουμε τα μέσα προβολής και δικτύωσης με αδιάλειπτη παρουσία του νησιού σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού, εσωτερικού, σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς του νησιού, με στόχο την προβολή όλων των χωριών, έτσι ώστε το νησί να καταστεί αληθινός παγκόσμιος προορισμός έλξης. Δημιουργούμε γραφεία υποδοχής του Δήμου και στα δύο λιμάνια του νησιού, Σκοπέλου και Γλώσσας, για την πληροφόρηση των επισκεπτών. Μου είναι αδιανόητο να κατεβαίνει ο επισκέπτης που μας κάνει την τιμή και να μην έχει έναν άνθρωπο να του δώσει μια πληροφορία. Εμείς αυτό θα το κάνουμε πράξη. Στο κομμάτι της υγείας, μετά από τη δωρεά της μελέτης του Ιδρύματος Μαρτίνου για την ανακατασκευή του κέντρου υγείας, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση της υλοποίησής της, ώστε το νησί να έχει την υγειονομική κάλυψη που το αξίζει σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπόν ειδικοτήτων προσωπικό. Η συνεχής διεκδίκηση και η πίεση στους αρμόδιους φορείς για τη στελέχωση του κέντρου υγείας, ο εξυγχρονισμός, η στελέχωση και η καθημερινή λειτουργία των αγροτικών ιατρίων Γλώσσας, Νέου Κλίματος και μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον του ιατρίου στο Λουτράκι θα είναι βασικό μας μέλημα. Θέλουμε, απαιτούμε και θα δημιουργήσουμε ολοκληρωμένο ιατροκοινωνικό δίκτυο με πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχοκοινωνικής υγείας για όλους τους συμπολίτες μας και ειδικά για τις ασθενέστερες και ευάλωτες ομάδες των συμπατριωτών μας. Επιδίωξή μας είναι η θεσμοθέτηση τακτικών επισκέψεων των ειδικευμένων γιατρών και στα αγροτικά ιατρία Γλώσσας και Νέου Κλίματος. Και δεν σταματάμε εδώ. Προγραμματίζουμε παρεμβάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Όλα τα σχολικά κτίρια του νησιού θα ελεγχθούν ως προς τη στατική τους επάρκεια, την προσεισμικότητα, την προσβασιμότητα και την πυρασφάλειά τους. Στο θέμα αυτό δεν χωράνε εκπτώσεις. Βελτιώνουμε και επεκτείνουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Προχωράμε στην ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων. Προβαίνουμε σε άμεση αντικατάσταση των κουφωμάτων στο σχολείο της Γλώσσας και υλοποιούμε άμεσα καινοτόμα προγράμματα σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τα μαθητικά συμβούλια προκειμένου
να συνδιαμορφώσουμε τις συνθήκες της καθημερινότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αξιοποιούμε τους χώρους του Ιδρύματος Βακράτσα με σεβασμό, και το τονίζω, με σεβασμό στο καταστατικό λειτουργίας του, προς όφελος της μαθητικής μας νεολαίας, με δράσεις ευαισθητοποίησης που θα την αφορούν. Θέλουμε σχολεία ανοιχτά, με πρόσβαση των δημοτών στις παροχές του σχολείου για εκπαιδευτικούς λόγους, αύλοι, χώροι, βιβλιοθήκη, αίθουσες τελετών. Αξιοποιούμε όλα τα κληροδοτήματα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον αθλητισμό θα υπάρξει συνεχή συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού και κατασκευή ανεμοφρακτών όπου χρειάζεται. Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στο νέο κλίμα με την αξιοποίηση των κοινόχρησων χώρων και εκτάσεις Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Κατασκευή αποδητηρίων στο 5x5 της γλώσσας, τουαλέτες, ολοκλήρωση φωτισμού, κατασκευή γηπέδου μπάσκετ τένις στη γλώσσα στο υφιστάμενο οικόπεδο 5x5. Άμεση αλλαγή ταρτάν στο στάδιο Σκοπέλου. Δημιουργία προγράμματος μαζικού αθλητισμού. Δημιουργία αθλητικού πολυχώρου με περιμετρικές διαδρομές για ασφαλή ποδηλασία, τρέξιμο περπάτημα όλων των ηλικιών. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά μας. Πράγμα που θα συμβάλλει τόσο στην αθλητική όσο και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Συνεργασία και ενίσχυση των αθλητικών σωματείων συλλόγων όλου του νησιού, των αυτοαθλητικών σωματείων και του πρώτου συστήματος των αυτοπροσκόπων. Προσπάθεια εξεύρεσης χώρων στέγασής τους. Είναι αδιανόητο να μην βοηθάμε αυτά τα σωματεία. Έχω πει πολλές φορές και μέσα στα δημοτικά συμβούλια ότι ο πολιτισμός είναι η πνοή κάθε τόπου. Προσπάθεια εξεύρεσης χώρων στέγασής τους. Αδειοδότηση όλων των παιδικών χαρών του νησιού. Συντήρησή τους, συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και δημιουργία νέων παιδικών χαρών στους οικισμούς Σκοπέλου, γλώσσας και νέου κλίματος. Στο κομμάτι του πολιτισμού, ήρθε η ώρα για μια πολιτιστική αναγέννηση στο Δήμο μας, σε συνεργασία όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού. Την αναβίωση όλων των πανηγυριών του νησιού σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Τη μέρημνα για στέγαση σε ιδιόκτητο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων Σκοπέλου γλώσσας, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση όλων των πολιτιστικών δρόμενων του νησιού. Την αξιοποίηση του κυματοθέατρου Ορφέας με την ένταξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, εναλλακτικών και καινοτόμων δράσεων. Ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό εργαλείο για κατασκευή σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου στον Ορφέα, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησής του από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την αναβίωση του θερινού κινηματογράφου να αποτελεί μια από τις πολλές εκφάνσεις του και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά παρακείμενου ακινήτου. Τώρα που οι πόλεις, όλες οι μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, ψάχνουν για θερινά σινεμά, εμείς θέλουμε να κάνουμε το θερινό σινεμά γραφεία. Επισκευή όλων των μουσείων του νησιού και επαναλειτουργία επιτέλους του Λαογραφικού Μουσείου Σκοπέλου. Η συντήρηση και η λειτουργία όλων των πολιτιστικών κτηρίων του νησιού. Η στήριξη του εκπολιστικού εξοραϊστικού συλλόγου κλίματος «Η Ενότητα» στην ολοκλήρωση του κτηρίου του συλλόγου. Η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο νέο κλίμα και η συστηματοποίηση της εκδοτικής δραστηριότητας του Δήμου με βιβλία και έντυπες εκδόσεις για το νησί είναι βασικές προτεραιότητές μας. Για τα αδέσποτα θα υπάρξει μέρημνα και συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται για το σκοπό αυτό. Για τα μοναστήρια και τους εκδοτικούς χώρους προγραμματίζουμε ασφαλτόστρωση όπου χρειάζεται, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα μοναστήρια του νησιού. Συντήρηση των μοναστηριών και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας όλων των αρχαιολογικών χώρων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους. Τάφος Σταφύλου, Ασκληπιείο, Σεντούκια, Λουτράκι και όλα τα άλλα που δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και μικροί αρχαιολογικοί χώροι, όπως είναι στο Λουτράκι, όπως είναι τα Λουτρά στην Κατακαλού και άλλοι χώροι που είναι αναξιοποιητοί.
Πάντοτε όμως σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Εμείς θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Δεν θα μας κυνηγούν. Θα μας κυνηγούν. Η σύνδεση τώρα του νησιού με τη στεριανή Ελλάδα και τα γειτονικά νησιά αποτελεί τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Χωρίς τακτική συχνή και προγραμματισμένη για μεγάλο χρονικό ορίζοντα σύνδεση, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η παρέμβαση και συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς παράγοντες και φυσικά με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πρέπει να είναι συστηματική, επίμονη και συνεχής. Η διεύρυνση των μέσων προσέγγισης και ενδεχομένως των προορισμών, αλλά και η επικοινωνία μεταξύ των νησιών αποτελεί το μέλημά μας. Τέλος, πρέπει να επιδιώξουμε τακτική συγκοινωνία με την Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέσω άλλων πλην βόλου προορισμών. Στο πλαίσιο ουσιαστικής δράσης για το θέμα της εκτοπλοείας, δεσμεύομαι ενώπιόν σας στη δημιουργία πενταμελούς ομάδας κρούσης από έμπειρα στελέχη της εκτοπλοείας και του τουρισμού. Συνάρχη της ακτοπλοϊκής μας απομόνωσης και την έβριση ρεαλιστικών προτάσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Με τακτικές επιστολών δεν λύνονται τα προβλήματα. Στο πρόγραμμά μας άλλωστε αναλύουμε ρεαλιστικές κινήσεις για το θέμα των συγκοινωνιών από την επόμενη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Για τα λιμάνια και τις παραλίες μας είναι αδιαπραγμάτευτος ο ευπρεπισμός και ο εξυγχρονισμός όλων των λιμανιών μας, καθώς αποτελούν τις πύλες εισόδου στο νησί και την πρώτη εικόνα που καταγράφεται στη μνήμη του επισκέπτη. Η ολοκλήρωση όλων των μελετών του Master Plan για το λιμάνι της Κοπέλου και της Γλώσσας, η άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα έργα που προβλέπονται στο Master Plan των λιμανιών Γλώσσας και Σκοπέλου, η ολοκλήρωση του λιμανιού του Αγνώντα, η ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού καταφυγίου κλίματος Β' φάση για την προστασία και ασφάλεια των σκαφών και οργάνωση στα πρότυπα της Μαρίνας, στα πρότυπα Μαρίνας για την παροχή υπηρεσιών με τοποθέτηση επιπλέον πίλαρς, παρουσία προσωπικού, ηλεκτροφωτισμό, υδροδότηση, πυρασφάλεια και τα απαραίτητα ρεμέτζα. Ακόμα, διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης και δημιουργίας αλλιευτικού καταφυγίου. Η μέρημνα για την προσβασιμότητα στις παραλίες του νησιού μας από όλους και ειδικότερα από την πρόσβαση στις παραλίες από άτομα αμαία μέσω της εγκατάστασης συστήματος C-TRAC. Η μέρημνα για οργανωμένες παραλίες, εξοπλισμένες με ντουζιέρες, καμπίνες και χημικές τουαλέτες με στόχο τη γαλάζια σημαία και η δυνατότητα βελτίωσης πρόσβασης παραλίες Χόβολο, Βελανιό, Περιβολιού, Πεθαμένης και Άγιος Ιωάννης. Ένας άλλος σημαντικός στόχος μας, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού στη βάση των πλέον σύγχρονων αντιλήψεων και σύμφωνη με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Θέλουμε τη Σκόπελο πρωταθλήτρια στον αγώνα της προστασίας του περιβάλλοντος στο πρώτο σκαλοπάτι της κλίμακας των πιο καθαρών νησιών της χώρας μας. Γι' αυτό το λόγο αξιοποιούμε την όποια προεργασία έχει γίνει και εργαζόμαστε στοχευμένα και συστηματικά πάντοτε μαζί με τους πολίτες, κινούμαστε σταθερά στον άξονα μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση αποβλήτων. Για να πάψει πια η τριτοκοσμική εικόνα που επικρατεί σήμερα και να γίνει η Σκόπελος πραγματικά καθαρό νησί, θα εκπονήσουμε και θα εφαρμόσουμε κανονισμούς καθαριότητας, πάντα όμως σε συνεργασία με τους πολίτες. Χωρίς την ενεργό του συμμετοχή, κανένα σύστημα αποκομιδής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα αναπτυχθούν όλα τα συστήματα σύγχρονης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας, και θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε την κομποστοποίηση ως σύστημα της αποκομιδής. Το σύστημα της αποκομιδής θα στελεχωθεί με προσωπικό και ο μηχανολογικός του εξοπλισμός θα συμπληρωθεί και θα εξυγχρονιστεί ώστε να μπορεί
να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις συνεχούς επιτήρησης και άμεσης επέμβασης όπου χρειάζεται και κυρίως της εφαρμογής σταθερού και επαρκούς προγράμματος αποκομιδής. Για τους δρόμους μας θα έχουμε συνεχή παρέμβαση για βελτίωση του επαρχιακού δικτύου και αντιπλημμυρικά έργα όπου είναι αναγκαίο. Στόχος η άμεση βελτίωση του δρόμου γλώσσας Άγιος Ιωάννη, Καστρί και Λιμνονάρη. Η κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, όπου αυτό είναι εφικτό σε όλους τους οικισμούς. Μέρημνά μας οι άμεσες ενέργειες για χαρακτηρισμό όλων των δρόμων του νησιού μας προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκδόσεις των οικοδομικών αιδιών που είναι σταματημένες εδώ και 2 χρόνια. Η βελτίωση αγροτικών δρόμων και ασφαλτοστρώσεις όπου είναι δυνατόν, με προτεραιότητα όμως στις τοποθεσίες που υπέρχουν κατοικίες. Αγία Μαρίνα, Μορτερό, Ράχες, Καλόγερος, παράλληλη οδός Σταφύλου, Ζουβελέκη Ποδαρά, Ποδαρά Πούντα Ελληνικό, Ιωάννου Τρυπίλα, επαρχιακό παλαιό κλίματος, Μαρούδας, Άγιος Δημήτριος, Στενάδια, Βόθανα. Η άμεση βελτίωση του περιφερειακού δρόμου Γυαλή Στενάδια. Οι συντηρήσεις, πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας, καλυτεριμιών, με σεβασμό πάντα στο παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών στη Σκόπελο, τη γλώσσα και το παλαιό κλίμα. Η βελτίωση των δρόμων που οδηγούν σαν νεκροταφεία Σκοπέλου και γλώσσα. Ένας πολιτισμένος λαός τιμά τους νεκρούς του. Ένας πολιτισμένος λαός δεν μπορεί να τους έχει σε κακό χάλι. Και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που αναλυτικά αναφέρομαι στο πρόγραμμά μας, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή μετακίνησή μας από αυτό. Άλλωστε, έχουμε δείξει με τη ζωή μας αν είμαστε σταθεροί σε όλα. Και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που αναλυτικά αναφέρομαι στο πρόγραμμά μας, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή μετακίνησή μας από αυτό. Για τον ηλεκτροφωτισμό είναι αναγκαία η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής φθορών, βλαβών και ελλείψεων του δημοτικού φωτισμού και αποκατάσταση αυτών. Η τακτική επίβλεψη, συντήρηση και μέρημνα για την καλή λειτουργία του δικτύου. Ο επαρκής φωτισμός κοινόχρηστων χώρων, πλατιών, χώρων στάθμευσης, αθλητικών υποδομών και δημοτικών κτηρίων. Και η ανακατασκευή λαμπτήρων με λάμπες οικονομίας και φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονη τεχνολογία. Που είναι κομμάτι ζωτικής σημασίας. Για μας είναι αδιαφεσβήτητη η συνέχιση της λειτουργίας των εποχικών πυροσβεστικών κλιμακίων στο κλίμα και τη γλώσσα και η εξασφάλιση στέγασης. Η επιπλέον τοποθέτηση συστημάτων και καμερών πυρανίχνευσης, η αποκατάσταση των πάρκων αναψυχής Μπαρμπερού και Νέο Κλίμα και η ανάδειξή τους. Στο δίκτυο σημείων υδροληψίας δεξαμενών, το δίκτυο με επιπλέον ιδοστόμια περιμετρικά των οικισμών που συνορεύουν με δάσος και η δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Για την κοινωνική πολιτική, είναι μια πολιτική, το είπα και στο Έλιος πριν στο Νέο Κλίμα, που εμείς θα στοχεύσουμε. Είναι μια κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική δεν φαίνεται, δεν μας νοιάζει όμως εμάς αυτό. Εκεί θα στοχεύσουμε πολύ δυνατά. Στην κοινωνική πολιτική έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και απόλυτη συνεργασία με τις υφιστάμενες δομές του Δήμου. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας θα είναι ο Σκοπελίτης και οι ανάγκες του. Την επόμενη μέρα επανεξετάζουμε και επανεντάσσουμε άτομα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου. Ιδρύουμε και λειτουργούμε δημοτικό γυροκομείο με χώρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων με κατάλληλο προσωπικό. Δημιουργούμε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, το λεγόμενο ΣΥΔ, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία και μειώνουμε τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Λίγο νερό, αν... Για τη βιολογική καλλιέργεια είναι σημαντική η ανάπτυξη του προγράμματος βιολογικής γεωργίας με κατάλληλες ενέργειες μέσα από μελέτες για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας του νησιού με τα ντόπια προϊόντα όπως ελιά, δαμάσκηνο, αμπέλια.
η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό. Σκοπός της βιολογικής γεωργίας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά την τοπική κοινωνία. Για την ίδρυυση αποχέτευση. Ολοκληρώνουμε τις υποδομές στην αποχέτευση με ολοκλήρωση των έργων του βιολογικού γλώσσας Λουτρακίου και την αποχέτευση του οικισμού του Σταφύλου. Θέτουμε άμεσα σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο του Πανόρμου. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αδράνησαν τόσο πολύ στο θέμα αυτό. Έχουν κάποιο πρόβλημα με τους κατοίκους του Πανόρμου, δεν το καταλαβαίνουμε. Μένουν πλέον οι αποχαιρευτικές και υδρευτικές υποδομές του παλιού κλίματος, που είναι ένα ξεχωριστό, πιο σύνθετο πρόβλημα στη λύση του οποίου θα δρομολογήσουμε άμεσα. Υποδομές ίδρευσης. Ήρθε πλέον ο καιρός να αποκτήσουν οικισμοί μελετημένα σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης, θα εκπονήσουμε τις απαραίτητες μελέτες και θα αντικαταστήσουμε τα δίκτυα εντός οικισμών. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το έργο της αποκατάστασης των αμυαλών του κλίμα. Και δεν θα σκάβουμε για να δείξουμε ότι άρχισε. Τώρα στο καυτό θέμα των επεκτάσεων. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για επεκτάσεις του δικτύου ίδρευσης εκτός ορίων οικισμών. Λέμε ναι στις επεκτάσεις των δικτύων, αλλά με σχέδιο όμως. Με πρόγραμμα, έχοντας στο νου να εξυπηρετήσουμε το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος των συμπολιτών μας και όχι να βάζουμε χιλιόμετρα σωλήνων για να ιδρευτεί μια βίλα στην κορφή του βουνού και μάλιστα βάζοντας το χέρι στη δική σας τσέπη γι' αυτό. Αξιοποιούμε το νερό, δεν το εξαθλούμε. Αξιοποιούμε το νερό χωρίς να υποθηκεύουμε το νερό των παιδιών μας. Δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία σας και των επισκεπτών με μη μικροβιολογικά ασφαλές νερό. Θα επεκταθεί, θα εξυγχρονιστεί το σύστημα της απολύμανσης του νερού, του δικτύου και η ποιότητά του θα παρακολουθείται αυστηρότατα και πλέον πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας. Θα σας σεβαστούμε. Δεν θα σας κοροϊδέψουμε όπως ο κύριος Περίσης που σώπασε κλιματικά σε καταστάσεις συναγερμού για να μην χαλάσει η ψεύτικη εικόνα που δημιουργεί ότι όλα είναι καλά. Δεσμεύομαι ότι από την πρώτη στιγμή θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να λύσω επιτέλους το πρόβλημα της δυσοσμίας των αντιλιοστασίων, αποχέτευσης και ιδιαίτερα στον Άγιο Ιρηγινάκη για το πρόβλημα, γιατί αν θες το λύνεις το πρόβλημα, όταν δεν θες δεν το λύνεις. Ο φίλος μου Ιρηγίνος είναι εδώ, τον βλέπω. Λοιπόν, στα Δημοτικά Συμβούλια 4 χρόνια ρωτάει για αυτό το πρόβλημα και του λένε σε μια εβδομάδα έργα, κάθε εβδομάδα λύνεται. Ωραία. Προγραμματίζουμε ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού γλώσσας και νέου κλίματος. Επισκευή ή αντικατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Αγνώντα. Συντήρηση και αναβάθμιση των βιολογικών σκοπέλου και νέου κλίματος. Επανεξέταση του τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων του βιολογικού νέου κλίματος. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών διαχείρισης ομβρίων υδάτων για όλους τους οικισμούς του νησιού. Άμεσες μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν έντονα προβλήματα όπως τον οικισμό της γλώσσας. Αναβάθμιση και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΣ. Σύνταξη και εφαρμογή νέων σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας των δικτύων, ίδρευσης και αποχέτευσης και υποχρεώσεων προς τους υδρολήπτες. Εγκατάσταση συστήματος τηλεπισκόπησης, τηλεελέγχου, αντλιοστασίων, ίδρευσης και αποχέτευσης του νησιού της Κοπέλου. Εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, αποτύπωση δικτύων ίδρευσης αποχέτευσης. Ύψης προτεραιότητας η προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας του νερού του δικτύου. Επαναξιολόγηση των τελών ίδρευσης αποχέτευσης επιχείρησης.
στελέχωση και αναδιοργάνωση της ΔΕΙΑΣ, επιτάχυνση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής της αντιπλημμυρικής θωράκισης οικισμών Σκοπέλου, νέου κλίματος, Πανόρμου, Αγνώντα, Λουτρακίου και χρηματοδότηση των έργων που θα προκύψουν από τη μελέτη. Χρηματοδότηση της κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων στον Αγνώντα και στον Λιμνονάρη. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων εντός των οικισμών. Δημοτικές υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό για μας και αυτό. Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου Σκοπέλου θα αποτελεί το βασικό πυλώνα υλοποίησης του προγράμματός μας. Εμπιστευόμαστε όλο το έμψυχο υλικό και ευρύτερου Δήμου. Το αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό του νησιού μας, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και στην προσωπικότητα. Ενισχύουμε την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Τεχνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Εισάγουμε τη γραμμή του Δημότη. Άμεσα τα αιτήματα θα καταγράφονται σε τετραψήφιο αριθμό συνδυαστικά με τη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης στο Δήμο. Ενεργοποιούμε το θεσμό του συμπαρατάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Αναβαθμίζουμε άμεσα την πύλη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, ώστε να αξιοποιηθεί και να κάνουμε πράξη την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συμμετοχή στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια και ΚΕΔΕ, και στα διοικητικά συμβούλια των αναπτυξιακών εταιρεών, όπως η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πηλίου, ΔΕΠΑΝ, Αμφικτιονίες και στο Δίκτυο Μικρών Νησιών Δάφνη. Ανοιχτές συνελεύσεις, αλλά και ανοιχτές ανακοινώσεις για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερως για τα οικονομικά του Δήμου. Μέχρι το τελευταίο ευρώ, σήμερα οι πόρτες είναι κλειστές. Αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω δημόσια υπηρεσίας απασχόλησης. Στελέχωση των δημοτικών καταστημάτων όλου του νησιού. Στα τεχνικά μας έργα. Για μια βιώσιμη Σκόπελο. Συντήρηση, καθαριότητα και εκμετάλλευση όλων των δημοτικών κτηρίων. Με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και εξοικονόμηση ενέργειας. Εξυγχρονισμός, ασφάλεια και καθαριότητα όλων των παιδικών χαρών του νησιού. Μέριμνα για την επέκταση του σχεδίου πόλεως. Αξιοποίηση και απορρόφηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Επαναλειτουργία του θεσμού της δημοτικής αστυνομίας σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Μελέτη και προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Εκπόνηση σχεδίου για βιοκλιματικές αναπλάσεις. Πολιτική προστασία. Σωστή οργάνωση και λειτουργία του γραφείου της πολιτικής προστασίας. Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμός με τα κατάλληλα μέσα για την αποτελεσματική λειτουργία του. Ενίσχυση της δράσης των εθελοντών. Αυτό που σας διάβασα είναι ένα κομμάτι από το πρόγραμμά μας. Έχουμε ήδη αναρτήσει το πρόγραμμά μας και στα ελληνικά αλλά και στην αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς που μας κάνουν την τιμή και μένουν εδώ. Μπορούν να το δουν όλοι. Κανονικά, θα έπρεπε να τελειώσω εδώ την ομιλία. Σε κανονικές συνθήκες θα την ολοκλήρωνα εδώ, την κεντρική μου ομιλία. Εδώ, αλλά τα ανυπόστατα των αντιπάλων με υποχρεώνουν να συνεχίσω. Διαβάσαμε με προσοχή το πρόγραμμα του κυρίου Περίση. Και ειλικρινά απογοητευτήκαμε. Υποτιμά βαθύτατα την νοημοσύνη μας. Τίτλοι ατελείωτοι έργων με ποσά πολλών μηδενικών που ζαλίζουν. Ατάκτως αραδιασμένα, χωρίς σειρμό και ιεράρχηση. Πολύ συχνά μυρίζουν ρουσφέτη από 10 μίλια μακριά. Τώρα, αν αυτά γίνονται ή δεν γίνονται, είναι άλλο ζήτημα. Αυτή την ψήφο των συμπολιτών τους
θέλουν να αρπάξουν και μετά με τους είδατε. Σε ένα σημείο θέλω να σταθώ. Γιατί είναι χαρακτηριστικό Μαυρογιαλούρου που τους χαρακτηρίζει. Αφού αναφέρει πού θα τσιμεντοστρώσει, πού θα ασφαλτοστρώσει, πού θα πλακοστρώσει, χωρίς να ξεχνάει και τα ονόματα για να ακούνε οι ψηφοφόροι, πετάει και το ανεπανάληπτο. Ασφαλτόστρωση υπόλοιπων αγροτικών δρόμων του νησιού. Ναι, έτσι όπως σας το λέω, χαρά σε Ευαγγέλια, παιδιά. Τέρμα οι χωματόδρομοι στο νησί. Σε 5 χρόνια από σήμερα θα παένετε με τα τακούνια της Ηλίας. Μας είπε στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου ότι τη τετραετία που πέρασε έκανε πάνω κάτω ένα έργο την ημέρα. Αυτός δεν είναι δήμαρχος, ρε παιδιά, αυτός είναι ο Σούπερμαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Δήμος Σκοπέλου μέχρι να αναλάβει αυτός ήταν στον αυτόματο πιλότο. Εμείς αμέσως μόλις το ακούσαμε καταλάβαμε ότι είχε κατεβάσει τους εξωγήινους. Γιατί ένα έργο την ημέρα δεν γίνεται παρά μόνο αν υπάρχουν εξωγήινοι ή αν αυτοί που τα λένε ζουν σε άλλη σφαίρα. Σιγά σιγά μπορούμε να δούμε και πυραμίδες στη Σκόπελο, ποτέ δεν είναι αδύνατο αυτό. Μπορεί κάποιος βέβαια να τα πιστέψει αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι ο ίδιος αναβιώνει τα παραμύθια της Χαλιμάς. Η Σεχραζάτ, για να αποφύγει τον αποκεφαλισμό της από το Βεζίρι, του έλεγε ένα παραμύθι τη βραδιά. Τον αποκεφαλισμό σας φοβάστε, κύριε, και μας έχετε φλωμώσει στο παραμύθι. Εδώ δεν υπάρχουν Βεζίριζες και Σεχραζάτ. Υπάρχει κόσμος απλός και δεν παραμυθιάζεται. Αν εννοείται ως έργα σας, όπως ομολογήσατε, τα τσιμέντα που ρίξατε στα καλύβια και σπίτια για να δεσμεύσετε ψήφους, σας λέμε ότι αυτά δεν είναι έργα. Είναι χουσμέτια. Όπως χουσμέτια είναι και όσα έχετε τάξει στους γονείς για να επιτρέψουν στα παιδιά τους να μπουν στο συνδυασμό σας. Πουλάτε όνειρα σε γονείς που θέλουν το καλό των παιδιών τους. Να βρουν δουλειές και τους τάζετε δουλειές ανύπαρκτες σε παιδικούς σταθμούς, σε δημοτικές αστυνομίες, σε γυμναστήρια. Πώς μπορείτε να τους προσβάλλετε όλους αυτούς? Πού θα τους προσλάβετε όλους αυτούς? Θα δούμε. Θα δούμε ότι θα ανέβουμε πάνω και θα πούμε εμείς την αλήθεια. Οι γονείς δεν φταίνε όμως. Θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Εσείς πώς τολμάτε να βάζετε σε αλυσβερίση γονείς και παιδιά? Πόσο τολμάτε αυτό? Δώσε τσιτσί, πάρε λιλί, όπως λένε στα σκοπελίτικα. Λες ότι οι άλλοι προηγούμενοι για 17 χρόνια δεν έκαναν τίποτε. 17 χρόνια, τρεις δήμαρχοι, Παχής, Βασιλούδης και ο Αΐντιος Μιχελής, αν μη τι άλλο, ξεπλήρωναν τα χρέη των αυθαιρεσιών σας. Ξεπλήρωναν για να βρείτε εσείς στο Δήμο μας νοικοκυρεμένο. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε ότι φεσόσαστε 4 διαδοχικές δημοτικές αρχές. Και εμείς λέμε, κοιτάξτε γύρω σας, ότι έχει γίνει είναι έργο όλων των προηγούμενων. Ότι δεν έχει γίνει είναι το έργο το δικό σου. Να μη στεναχωριέσαι για το τι θα κάνουμε εμείς. Πρώτα-πρώτα έχουμε να κάνουμε αυτά που τάξατε και που δεν έχετε κάνει. Και επειδή είστε αδιόρθωτος, συνεχίζετε να τάζετε, να υπόσχεστε ασύστολα. Υπόσχεστε λαγούς με πετραχίλια σε όποιον βρείτε μπροστά σας. Έτσι όπως πάτε, ακόμα και τη θάλασσα θα ασφαλτοστρώσετε.
Στην ομιλία σας στα εγκαίνια του εκλογικού σας κέντρου μιλούσατε για τέος. Ο τέος και ο τέος. Εσείς πόσους συμβούλους έχετε από τον τέος? Μήπως έχετε τον πρωτοπαλί καρότου? Αυτόν που μέσα στα δημοτικά συμβούλια διατυμπανίζει ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι ανώτερο του νόμου? Αυτόν που αποκολούσε τον τωρινό αρχηγό του κλέφτη? Αυτόν που δρασίδατα απειλούσε το προσωπικό του Δήμου? Αυτόν που βλέπει την ανάμειξή του με την πολιτική όχι ως ευκαιρία προσφοράς στο σύνολο, αλλά ευκαιρία προώθησης των προσωπικών του συμφερόντων? Όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Αλλά και πάλι δεν σκέφτεστε, κύριε Περίση, ότι υποτιμώντας τους προηγούμενους δημάρχους υποτιμάτε τους τωρινούς σας συνεργάτες που τότε τους στελέχωναν. Τέτοια εκτίμηση έχετε και αυτούς που στέκονται δίπλα σας. Διαδίδετε γύρω-γύρω να μην ψηφίσουν μπάτσους. Δεν θέλετε να ψηφίσουν μπάτσους. Να μην ψηφίσουν. Να μην τους ψηφίσουν. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν αυτούς που τιμούν τους νόμους και θέλετε να ψηφίσουν το παράνομο. Και να ψηφίσετε τους μπάτσους που δεν έχουν ασπίδα ούτε κράνος. Έχουν μουστάκι και κοιλιά. Αλλά ό,τι και να θέλετε, οι σκοπελίτες δεν θα σας ευχαριστούν. Θα είστε οι μόνοι που θα ψηφίσετε τους μπαταξίδες και τους κοπανατζίδες. Αυτούς να τους ψηφίσετε χάρισμά σας. Καταντήσατε να με υποτιμήσετε προσωπικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καυχηθήκατε ότι ακόμα και τη δουλειά μας εσείς μας τη δώσατε. Ότι εσείς μας διορίσατε, χωρίς ίχνος ντροπής. Δεν μένει τίποτα άλλο τώρα, παρά να μας κατηγορήσετε ότι δέρνουμε και τη γυναίκα μας. Με κατηγορείτε ότι δεν ζούσα στη Σκόπελο και ότι ερχόμουν στο νησί μόνο για τα μπάνια. Ευχαριστώ, με είπατε και παλικαράκι. Σας απαντώ. Εγώ δεν είχα τα μέσα να παίρνω μετάθεση φυτευτό στο σπίτι μου. Και ακόμα σας λέω ότι είμαι σκοπελίτης από τα γενοφάσια μου. Δεν είμαι Ευσταθίου εισαγόμενος. Εγώ γεννήθηκα εγώ εδώ. Δεν είμαι εισαγόμενος. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αναρωτιόμαστε κι εμείς για πολλά πράγματα, κύριε. Βγάζετε φωτογραφίες. Χαριεντίζεστε με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Αναρωτηθήκατε αν χαίρονται και το ίδιο για αυτές. Έχετε τίποτα ανοιχτές υποθέσεις με τις υπηρεσίες αυτές? Έχετε το θράσος να μιλάτε εσείς για προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους? Οι εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων σας θυμίζουν τίποτε? Το κόψιμο των δέντρων προς χάριν των τεντόδεδρων σας λέει τίποτε? Εσείς, ο λαλίστατος κατά τα άλλα, στα μέσα, εσείς που μας ενημερώνετε ακόμη και για μια λάμπα που αντικαταστήσατε για το χαρτί υγείας στις τουαλέτες του σχολείου, τέτοιες ανακοινώσεις κάνετε 4 χρόνια, δεν βρήκατε μισό λεπτό να μας πείτε αν εκκρεμούν υποθέσεις πλαστογραφίας στο Δήμο και τι κάνετε γι' αυτό? Εσείς που τόσο πολύ μας αγαπάτε και φροντίζετε για μας, αρνηθήκατε, παρά την υποχρέωσή σας από τον νόμο,
να μας προστατεύσετε, να προστατεύσετε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τη δημόσια υγεία, όταν το νερό βρέθηκε ακατάλληλο ακόμα και για να πλαινόμαστε. Αν όμως σας πάρει χαμπάρι αρμόδιος, θα ισχυριστείτε και πάλι με θράσος ότι σας ρουφιανέψανε. Δεν φοβάστε, τόσο αδίστακτος είστε, κύριε. Μπορείτε όμως να μας βεβαιώσετε ότι δεν θα τρέχετε την τελευταία στιγμή να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας από τα τέλη ίδρευσης για να μπορέσετε να ορκιστείτε ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης που θα είστε. Με πολύ χαρά θα ακούσουμε ότι όλα αυτά είναι τακτοποιημένα. Για μας λέτε ότι είμαστε αχυράνθρωποι. Προφανώς με τόσο σανό που ταΐζετε αχυρανθρώπους βλέπετε. Αναφέρετε συνεχώς ότι ξέρετε τα προβλήματα του νησιού. Βεβαίως τα ξέρετε και τα γνωρίζετε, γιατί οι ίδιοι τα δημιουργείτε. Γράψατε ότι με κρατάνε όρθιο. Τουλάχιστον εμένα δεν με κρατά στα τέσσερα. Γιατί εμάς λέτε ότι είμαστε αδρανείς, ότι είμαστε ανίκανοι. Ναι, δεν είμαστε πονηροί ούτε παρτάκηδες. Εμείς θα παλέψουμε για τον τόπο. Εσείς καθαρίστε όλη αυτή τη βρωμιά για να φύγετε αξιοπρεπώς. Γιατί οι Σκοπεΐτες, αν μη τι άλλο, είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Και αν τους ξεγελάσατε, να θυμάστε ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μόλις χτες ισχυριστήκατε στους λόγους τους όπως ό,τι υποσχεθήκατε το πράξατε. Τι δηλαδή μας υποσχεθήκατε? Ότι θα μας λιδωρείτε και θα μας βρίζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι θα αποξενώνετε, θα απαξιώνετε, συγγνώμη, το ίδιο είναι. Θα απαξιώνετε τις υπηρεσίες του Δήμου και θα δουλεύετε με τους δικούς σας. Ότι εσείς θα εισηγήσετε και εσείς θα ψηφίζετε. Γιατί για εισκερνά, για εισπίνη. Ότι ο αρχηγός της Μύζωνος Αντιπολίτευσης ενημέρωση για ένα έγγραφο και θα το αργήσετε. Ότι θα κλείνετε τα μικρόφωνα για να μην ακουγόμαστε. Ότι θα γεμίζετε το νησί με ταμπέλες ναρκισισμού αλαχότζα. Ότι θα γεμίζετε την άμμο με αυραγές και το λιμάνι με πέτρινες μάντρες. Ότι θα γεμίζετε τα κλεισάκια μας με ανορθόγραφες ταμπέλες. Τα τελευταία 4 χρόνια δώσαμε μάχη μέσα και έξω στα Δημοτικά Συμβούλια για το καλό του νησιού. Δεν λείψαμε ούτε από ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έλειψα ούτε από ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Τίμησα την ψήφο των Σκοπελιτών. Σκοπελίτισες και σκοπελίτες, απευθύνομαι σε εσάς, σαν έναν από εσάς, με τα χέρια καθαρά και σκοπεύω να τα διατηρήσω καθαρά μέχρι τέλους. Την Κυριακή δίνουμε αποφασιστικά την ψήφο μας στο συνδυασμό Σκόπελος όλοι μαζί. Όλοι μαζί αλλάζουμε τον τόπο μας. Όλοι μαζί διεκδικούμε όσα μας αξίζουν. Όλοι μαζί
Παίρνουμε το Δήμο στα χέρια μας και τον κάνουμε ένα Δήμο προόδου, προκοπής για όλους μας. Όλοι μαζί τα αλλάζουμε όλα. Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου οι πολίτες στο προσκήνιο. Την Κυριακή οι πολίτες ξανακερδίζουν το σεβασμό που τους αξίζει. Ξανακερδίζουν την αξιοπρέπειά τους. Την Κυριακή οι σκοπελίτες πάβουν να είναι πελάτες, θα είναι πολίτες. Όλοι μαζί θα νικήσουμε. Καλό σας βράδυ. Όλοι μαζί. Τώρα θέλω να παρουσιάσω το συνδυασμό μας. Ένα συνδυασμός νίκης, ένα συνδυασμός αξιοπρέπειας, ένα συνδυασμός που ξέρετε όλοι ποιοι είμαστε. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω το θεριό, μόνος είναι στην ορχήστρα. Αστέρου Αλεξάνδρα. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω. Κεφαλονίτη Χριστίνα Παντελία. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Κλονάρι μάχη. Ο Δημήτρης. Ίσα για τριάντας ήρθαν μέρες νερότες. Ο χωριό το μουρέσει χορεύει από προχτές. Κοσμά Μαρία. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο. Κουκορίδης Γιάννης. Έλα στο χώρο. Η Πούπα Άννα Μαρία. Θέλω να ενωθώ. Κωνσταντουδάκης Καπινάκη Αγγελική. Λεμονίκη και Μαγδαληνή. Πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ χαρό. Μα εδώ δεν είναι βλέμμα ξένο. Λεμονής Κωνσταντίνος. Λίγος είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Στο χώρο άσπρο φουστανάκι, πάτη μαλαφρό. Μεριστούδη Αγγελική, καθηγήτριά μου. Τα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Πακόπουλος Χρήστος. Πατσί Μαρία. Πατσίς Γιώργος. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά. Πατσίς Ριγίνος. Τρέχεις πάνω απ' τα χωριά. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ την Κυριακή να έχουμε ένα πολύ καλό και θετικό αποτέλεσμα και να πάνε όλα καλά. Να έχουμε ένα καλό προεκλογικό αγώνα, χωρίς κακίες και αντιπάθειες, γιατί όλοι μας ζούμε στο ίδιο νησί, το οποίο ο καθένας το αγαπά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Εξάλλου, τη Δευτέρα το πρωί θα κρυθούμε όλοι μας, να πάμε στις δουλειές μας και να είμαστε όλοι μαζί. Και από το συνδυασμό του Δημήτρη, και από το συνδυασμό του φίλου μου του Βασίλη του Ρόδιου, και από το συνδυασμό του Σαμάτη του Περίση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια πάνω από τα χωριά. Παχής Παντελεήμων. Σκλάβος Αντώνης. Ήσα για τριάδας ήρθαν μέρες νερότες. Ο χωριό το κουρέσει χορεύει από... Σπύρου Γεώργιος. Ήρθαν χεριό καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Σταματεί ο Αναργυρί. Πάρε και εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο. Στη Βαχτής Καράλαμπος. Θέλω να ενωθώ. Φάκης Γιώργος. Σουκαλάς Βαγγέλης. Σ' αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρώ. Μα εδώ δεν είναι πέρα. Ο πρόεδρος της γλώσσας Φωτόπουλος Αγάλος. Πως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Κύρας Φιλιππής. Άσπρο φουστανάκι, πάτημα λαφρό. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες. Υποψήφοι κοινοτικοί σύμβουλοι Σκοπέλου. Κανάκης Δημήτρης. Κυράνια Αλεξάνδρα. Πατσί Εκατερίνα. Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά. Σοφική της Απόστολος. Μου υπλογίτες πάνω απ' τα χωριά. Παναγιάννου Μαρία. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Σήμα Σοφία. Όσο θα πεις το σκοράκι, όσο βγάζει αυτό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω το φεριό. Υποψήφοι κοινωνικοί σύμβουλοι γλώσσας. Χρυσάλλου Νίκη. Ίστρα, ένα νησιο πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω. Κωνσταντίνου Μαλάμου Ελένη. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Τάκη Αρκωμάνη Αθηνά. Εμείς από τη γλώσσα σας φέρνουμε το μήνυμα της νίκης από την πρώτη Κυριακή. Πολυχρονίου Κωνσταντίνος. Σκαρότες, ο χωριό το κουρέσει χορεύει από πρώτες. Ήρθαν χεριό καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σπύρου Παναγιώτης. Και κοκκινίζεις, έχεις πρόβλη. Τριανταφύλου Κουκίτσα. Έχει και το όνομα της μάνας μου. Να στο δω. Πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Υποψήφοι κοινοτικοί σύμβουλοι κλίματος. Έλα στο χώρο. Καλούτσα Μάχη. Κατέβω, θέλω να ενωθώ.
Παύλος Βασαμάς, ο έτερος πρόεδρος του κλίματος. Ξινού Μαρία. Κι όση το σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρό. Πάτσις Νίκος. Ξένο κανένας, λίγος είμαι εγώ ξένος. Σαλπαδί μου Γεωργία. Η νίκη είναι δική μας. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να βγάλουμε τη σκόπελο απ' την αφάνεια. Τρέμουν οι φλογίτες πάνω απ' τα χωριά. Ευχαριστώ πολύ! Έλα στο χώρο μόνο να σε βλέπω μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος. Ενωμένοι. Πάμε να αλλάξουμε τον τόπο.